πρέπει να καθαρίζετε, αλλά κάθε φορά που καθαρίζετε αποδεικνύεται ότι δεν είναι καθαρός. Αναβαθμίζονται σχετικά και περιβαλλοντικά αρκετές γειτονιές του Ηρακλείου, καθώς αποσύρονται οι παλιοί πλαστικοί κάδοι, ενώ στη θέση τους τοποθετούνται υπόγειοι κάδοι. Σε σύνολο 100 υπόγειων κάδων, μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί 60, σχεδιασμός ο οποίος θα ωφελήσει όλο το σύστημα της αποκομιδής, όπως σημείωσε ο Αλέξης Καλοκαιρινός. Το τελικό βέβαια στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε εδώ είναι να τεθούν σε λειτουργία, που σημαίνει ότι απομακρύνονται οι γνώριμοι πλαστικοί κάδοι και αντικαθίστανται από τους βυθιζόμενους κάδους. Και αυτό είναι κάτι που και περιβαλλοντικά είναι ωφέλιμο και αισθητικά είναι ωφέλιμο. Σε αυτή την κλίμακα και στην πολιτική εντάσσονται, όπως γνωρίζετε και έχουμε πει, η ανάπτυξη ενός δικτύου, μεγάλου δικτύου υπόγειων κάδων, 100 στην πόλη του Ηρακλείου, σε όλα τα διαμερίσματα, κυρίως βέβαια στην περιοχή ΣΟΑΠ, δηλαδή στην περιοχή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, αλλά φυσικά και στο ιστορικό κέντρο. Το ζήτημά μας είναι και όλη η περιοχή της αποκομιδής, βασικών σημείων αποκομιδής, να είναι καθαρό. Αυτό συνέβη σε ένα ακόμη κομβικό σημείο της πόλης, στη Λεωφόρο Κνώσου, όπου τέθηκαν σε λειτουργία οι υπόγειοι κάδοι, οι οποίοι είναι μεγάλης χωρητικότητας, καθώς ο καθένας είναι όσο 2,5 συμβατικοί κάδοι απορριμμάτων. Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ο οποίος δήλωσε ότι βυθιζόμενοι κάδοι θα εγκατασταθούν και σε χωριά του Δήμου Ηρακλείου. Έχουμε επιτύχει να γίνει δεκτό ότι μπορούμε να επεκταθούμε και στην Παλιά Πόλη, πράγμα το οποίο σημαίνει και έχουμε ήδη προσδιορίσει θέσεις βυθιζόμενων κάδων στην Παλιά Πόλη, αλλά και έξω από την πόλη, και με ένα διαφορετικό πρόγραμμα προχωράμε εκεί στην εγκατάσταση βυθιζόμενων κάδων και σε χωριά. Στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στον εξορθολογισμό των δρομολογίων των απορριμματοφόρων αναφέρθηκε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Νίκος Γιαλιτάκης. Ότι επιτυχάνουμε πραγματικά μια βιωσιμότερη διαδικασία αποκομιδής, καθώς τα δρομολόγια τα οποία πλέον θα γίνονται είναι πιο αραιά και όχι καθημερινά, για το λόγο το ότι ο κάθε υπόγειος κάδος έχει χωρητικότητα όσο περίπου 3 υπέργειους κάδους.